Δημοσθένη Ζαβέτα, συγγραφέα, εικαστικό, καθηγητή και φίλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα, Λαύρο, καλησπέρα και στου ακροατέ μα. Τραβάει ζόρια ο Μακρόν, ναι. Αν θυμάσαι καλά, είμαι ίσως ο πρώτος, για να μην υπερβάλλω έτσι και λένε ότι βλογάω τα γένια μου, που στην εκπομπή σου το έλεγα πάντα. Εδώ και χρόνια έχουμε πρόβλημα με την εσωτερική πολιτική του Μακρόν. Σύντομα θα έχουμε πρόβλημα και με την εξωτερική, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε στην εσωτερική πολιτική. Για πες. Συνεχίζεται αυτό το συλλογικό μένος αντί Μακρόν, γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για κοινωνικά και πολιτικά θέματα τα οποία είναι επιμέρους το συνταξιοδοτικό. Είναι η αφορμή, είναι απλώς μια σπίθα που κρύβει από κάτω μια κοινωνία η οποία υφίστανται συνεχείς μειώσεις σε θέματα αγοραστικής δύναμης, συνεχείς εκπτώσεις σε θέματα ταυτότητας, πολιτισμού και ασφάλειας, και αυτή η κοινωνία η οποία βράζει τα τελευταία 10 χρόνια από την εποχή του Ολάντ και μετά, αυτή η κοινωνία αποφασίζει να εκφραστεί εναντίον του τελευταίου παραμυθιού, το οποίο λέγεται Μακρόν, στην εσωτερική ζωή της Γαλλίας. Γιατί όλες παραμύθι. Ο Μακρόν, συγγνώμη, αλλά ο Μακρόν, από όλους όσους είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα, να φύγω σε Ολάντ κλπ., φαίνεται ότι ήταν ο πιο αποτελεσματικός, ο οποίος ξανάβαλε την Γαλλία στο προσκήνιο, έτσι, την έβαλε πάλι στο βάθρο μιας δύναμης, η οποία είναι περιφερειακή, πρώτη δύναμη στην Ευρώπη, στρατιωτική κλπ. Γιατί είναι ο χειρότερος, ο Ολάντ, ας πούμε, τι ήταν. Κοίτα, πρόσθεσε, ο Ολάντ είναι το παράδειγμα προς αποφυγή, Λαύρο μου. Σκέψου, όταν βλέπουμε ότι το ποσοστά δημοσκόπησης δημοφιλίας του Μακρόν είναι τόσο πτωτικά τα τελευταία χρόνια, που έχει ξεπεράσει κατά πολύ και τον Ολάντ, ποτέ δεν ήταν τόσο κάτω ένας Γάλλος πρόεδρος, σίγουρα υπάρχει κάποια αιτία. Όσο για αυτό που είπες, το οποίο είναι σωστό σε επίπεδο αριθμών και πράξεων, ότι έβαλε ξανά τη Γαλλία σε τροχιά μετά τον Ολάντ, η Γαλλία όμως είναι μεγάλη χώρα. Και αν δεν την έβαζε ο Μακρόν, θα την έβαζε κάποιος άλλος. Διότι ο Ολάντ δεν βγαίνουν συνέχεια. Η Γαλλία έχει παράδοση μεγάλων πολιτικών προσωπικότητων. Και έχει και μία εξωτερική πολιτική η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένες δυνάμεις. Η Γαλλία είναι δύναμης. Είναι μαζί με τη Γερμανία οι δύο μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Και έχει και βαθύ κράτος. Έχει μάλλον διοίκηση και υπηρεσίες. Έχει η Γαλλία. Έχει θεσμούς. Σωστό. Το πρόβλημα του Μακρόν τώρα στο εσωτερικό ποιο είναι, ότι. Ότι πρώτα απ' όλα δύο πράγματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι άλλα είπε και άλλα κάνει. Επιμένω σε αυτό, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει. Ψηφίζω νόμο για το δημοκρατικό, για την τρομοκρατία. Αυτό το είχαμε πει μαζί, το είχαμε πει μάλιστα πριν από τους άλλους. Μέσα στο νόμο αυτό τι λέει, ότι όχι μόνο θα αποθούμε, ας πούμε, τους παράνομους μετανάστες, αλλά δεν θα φέρνουμε και τα ξαδέρφια και τους τρίτους γενιάς ξαδέρφια και ούτω καθεξής, ώστε ένας εργάτης να έχει δίπλα να φέρνει μαζί του άλλα 40 άτομα. Ναι. Και μετά άλλα 50 άτομα ο άλλος. Και ξαφνικά θα γίνεται χαμός από μια σειρά από τέτοιες καταστάσεις. Το είχε υποσχεθεί, το γράφει ο νόμος. Και κάνει το αντίθετο. Συνελήφθη επανειλημμένος μέσα από διάφορες διαδικασίες να ευνοεί αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο να μην την αποτρέπει, αλλά να την ευνοεί. Ένα αυτό. Δύο. Είπες πριν από λίγο για την εξωτερική πολιτική. Θα σου δώσω κάτι το οποίο συνέβη όχι χτες, προχτές. Πάει στην Αφρική και πάει στο Κονγκό. Και κάνει μια κοινή συνομιλία με τον πρόεδρο του Κονγκό. Και γίνεται το μεγαλύτερο σκάνδαλο, το οποίο δεν έχει φτάσει εδώ στη Γαλλία, γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με τον Μακρόν, τα αποτρέπουν εδώ οι ειδήσεις. Ευτυχώς εσείς είσαι εξαίρεση. Τι γίνεται λοιπόν το σκάνδαλο. Κάτι πήγε να πει για θέματα δημοκρατίας στον πρόεδρο του Κονγκό. Αυτό τώρα μιλάμε live, έτσι, το παίζουν παντού. Πήγε για αυτό στον Κονγκό να μιλήσει για δημοκρατία. Για πες. Και σηκώνεται ο πρόεδρος και του κάνει μάθημα δημοκρατίας και του λέει να μάθετε να σέβεστε τους άλλους λαούς. Και ότι πρώτα απ' όλα εμείς είμαστε ανεξάρτητοι και όχι εσείς που είστε ουρά των Αμερικάνων. Και μένει άναυδος ο Μακρόν. Ο Κογκολέζος το πρόεδρος των αυτό. Ναι, ναι. Και μένει άναυδος ο Μακρόν. Προσπαθεί να πει, όχι, κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση η οποία σας ενόχλησε, δεν την έκανα εγώ. Την έκανε, προσοχή τώρα, ολόκληρος πρόεδρος Γαλλίας. Απολογείται στον πρόεδρο του Κόγκο, μάλιστα. Ναι, και λέει, δεν την έκανα εγώ, την έκανε ο δημοσιογράφος από κάτω. Και το απαντάει με μια φοβερή ευγένεια και σε άπτεστα γαλλικά. Λέει, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που σας λέω εγώ το είπε ο υπουργός σας. Και μένει τάβλα ο Μακρόν και το βάερα, έγινε βάερα αυτό. Προφανώς. Και όλοι μιλάνε, ορίστε πού οδηγείται η Γαλλία, η οποία όταν πήγε να μιλήσει ο Σιράκ μετά το Ντεγκόλ ή ο Μιτεράν. Ήταν όλοι με δέος απέναντι σε αυτή τη γαλλική τέτοια.
Άρα λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμη και αν φαίνεται προς τα έξω ότι κάνει καλή δουλειά, τα τελευταίο καιρό, του τελευταίου χρόνου, υπάρχει ένα είδος δεκραντασιών που λέμε στα γαλλικά. Δηλαδή, φθοράς της εικόνας της Γαλλίας. Αριθμός 3. Η ασφάλεια. Όσοι ζουν στη Γαλλία θα καταλάβουν, δεν είναι ούτε το παραμικρό. Μπορούν να γίνουν τα πίθανα επεισόδια στα σχολεία, από εδώ, από εκεί. Δεν υπάρχει τάξη. Αν δεν υπήρχαν οι θεσμοί στη Γαλλία, οι οποίοι ακόμη βαστάνε, το γαλλικό κράτος και ειδικά το Παρίσι, θα είχε γίνει μια αναρχόμενη πόλη. Ξέρω ότι αυτά που λέω για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα μοιάζουν περίεργα και νομίζουν ίσως κάποιοι ότι είναι και υπερβολικά. Ρωτήστε το ζουν στη Γαλλία και ζουν πραγματικά στη Γαλλία. Να σας πούνε. Εντάξει, το πρόβλημα της ασφάλειας και της μετανάστευσης είναι γνωστό και είναι επιδεινούμενο. Αυτό όντως. Αυτό έχει βγει από τα έξω, δηλαδή. Ναι. Επίσης, τώρα ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο. Το τελευταίο είναι το νομοσχέδιο, έτσι, το συνταξιοδοτικό. Εάν ήταν σταθερός εξ αρχής και δεν έκανε αυτές τις φοβερές αλλαγές, έχει κάνει γύρω στις 50 φορές, 40 φορές έχει κάνει αλλαγές. Τώρα, τελευταία στιγμή, πήγε να κάνει και άλλη αλλαγή. Είπε ότι. Όλα αυτά για να μπορέσει να πάρει τους ψήφους της δεξιάς. Γιατί ακριβώς τα έχουμε πει επανειλημμένα, δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και έχουμε πρόβλημα. Και έχει πρόβλημα με το μελαζόν, θα σας το πω τώρα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και τι κάνει τελευταία στιγμή. Λέει να γίνει στα 64 όσοι δεν έχουν δουλέψει τα 40 χρόνια. Όσοι έχουν δουλέψει τα 40, τα 35 ετία που λέμε εμείς εδώ, αυτοί το φύγουν από το 62. Πάει με τέτοιες λύσεις, μικροπροτάσεις και αυτό φέρνει να δεις το αποτέλεσμα. Όλοι ξεσηκώνονται, άλλοι λένε εγώ δεν δούλεψα γιατί δεν μου δίνετε, δεν έβρισκα δουλειά. Δεν ήθελα να κάνω δουλειά και γίνεται γενικά ένας αναβρασμός. Τα συνδικάτα όλα επανήλθαν στο παιχνίδι και έχουμε ένα φοβερό μπετόν από συνδικάτων τα οποία ήταν εξαφανισμένα. Τα ξανάφερε ο Μακρόν στην επιφάνεια. Ο Μακρόν τα ξανάφερε, σύνομαι να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Με τη συμπεριφορά του. Την περίπτωση να υφίσταται η Γαλλία και μία αποσταθεροποίηση από αλλού την έχουν, ενώ εργαλειοποίηση συνδικάτων και λοιπόν την σίγουρα θα έχουν, υπάρχει και αυτό. Την έχουν υποψιαστεί, ναι. Σίγουρα θα φαντάζομαι υπάρχει οι υπηρεσίες, ναι. Ναι, σίγουρα θα υπάρχει. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο αυτού του είδους οι θεατές και οι αθέατες μάχες είναι εμφανείς και είναι πραγματικότητα. Δεν είναι, ζούμε σε έναν κόσμο ονειρικό. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορεί ο Μακρόν να επιβληθεί σαν εικόνα. Έχει χάσει τελείως το παιχνίδι. Κατάλαβα. Έχει βάλει μπροστά την πρωθυπουργό, την Ελίζαμπετ Μπορτ, η οποία η καημένη τρώει όλο το ξύλο σε εισαγωγικά από τους πάντες. Ο ίδιος δεν βγαίνει ποτέ σε ένα debate στην τηλεόραση, παρά μόνο σε μικροδιαγγέλματα κατά περιόδους. Ενώ, ας πούμε, θυμάμαι ο Μιτεράν ή ο Σιράκ, όταν υπήρχε πρόβλημα, έβγαινε ευθέως με τον αντίπαλο και έλεγε ελάτε εδώ να δούμε ποιος έχει δίκιο και τι, γιατί έχουμε, είναι το ένα τ' άλλο. Άρα λοιπόν δεν έχει καθαρή εικόνα και αυτή η μη καθαρή εικόνα δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και θα συνεχιστεί. Ας πούμε εγώ αύριο το πρωί ξέρω ότι δεν μπορώ να πάρω το μετρό στη Γαλλία. Ξέρω ότι δεν μπορώ να πάρω τα τρένα. Και θα υπάρχει ένα στα 5 τρένα ξέρω εγώ ή ένα στα 4 ή ένα στα 6. Κι αν. Δηλαδή, πάμε τώρα, έχουμε περάσει στο δεύτερο φάση των απεργιών, όπου οι απεργίες δεν είναι μόνο μιας μέρας που βαζεύει, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο στο Παρίσι, στην πλατεία Δημοκρατίας. Οι απεργίες συνεχίζονται τώρα να είναι κυλιόμενες. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι η Γαλλία, η γαλλική οικονομία, έχει τα προβλήματα που έχει και το χρέος, έτσι, έχει χάσει ανταγωνιστικότητα πάρα πολύ. Λόγω και μιας διεθνούς συγκυρίας, η Λεπέν, ας πούμε, τι υπόσχεται να κάνει, η οποία είναι λοιπόν, αυτή. Η Λεπέν παίζει ένα παιχνίδι και θα πούμε τώρα τι κάνει η Λεπέν και ο Μελανσόν. Ο Μελανσόν εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση και οδηγεί, ας το πούμε, την όλη ατμόσφαιρα στα άκρα. Στο κοινοβούλιο δεν άφησε να συζητηθεί το θέμα, το άρθρο 7, το οποίο είναι το άρθρο το οποίο μιλάει για την ηλικία 62-64. Ο Μελανσόν. Ναι, για να μην αναγκαστεί να πάρει θέση. Ίδιον της αυτό πρέπει να σου πω. Είναι ίδιον της αριστεράς να δημιουργεί μπάχαλο για να μην παίρνουν θέση. Ναι, εννοείται. Έχουμε σκηνές, φοβερές σκηνές, ας πούμε, βίας μέσα από το Twitter με υποτίθεται κομμένα κεφάλια των υπουργών, των αρμόδιων υπουργών κτλ. Όλα αυτά από τη μεριά Μελανσόν. Απευλήθη. Κλασικό αριστερός. Ναι, τελείως. Και φτάνουμε σε σημείο να κατηγορείται από όλες τις εφημερίδες ότι προτιμάει τον μπάχαλο παρά
την λειτουργία τη θεσμική. Δεν πρωτοτυπεί, ξέρουμε κι άλλου. Ωραία. Η Λεπέν τώρα τι κάνει. Η Λεπέν, όταν βλέπει και τσακώνεται ο Μελανσόν με του υπουργού του Μακρόν κτλ., το παίζει και λίγο ειρωνικά και λέει: αγοράκια, ηρεμήστε, γιατί εδώ προέχει πρώτα πάνω απ' όλα η δημοκρατία. Αλλά τι κάνει. Για να μπορέσει να λύσει το θέμα αυτό που είπα, να γίνει συζήτηση του άρθρου, κάνει η ίδια την τελευταία μέρα, οι δύο μέρες πριν, κάνει μομφή στο Μακρόν. Με αποτέλεσμα να η μομφή να είναι πρωταρχική από οποιοδήποτε άλλη συζήτηση. Διαδικασία, ναι, ναι. Διαδικασίας, έτσι ώστε να γίνει συζήτηση. Άρα δηλαδή στα μάτια του κόσμου. Τροβερό έμπειρο. Η Λεπέν και βοηθάει να γίνει συζήτηση αυτό που αφορά τον κόσμο. Και λειτουργεί θεσμικά, θεσμικά και εκτονοτικά. Ναι. Και απ' την άλλη, ταυτόχρονα αποτρέπει με ενέργειες να γίνει όλη αυτή η ανατροπή. Έτσι, έχουμε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμη το κυριότερο από όλα ποιο είναι, είναι ότι μετά την ανακοίνωση του Economist που είπε ότι σε 100 μέρες η Μελόνι είναι αλάνθαστη και το ότι η οικονομία της Ιταλίας, το ΑΕΠ της Ιταλίας έπεσε κάτω από το απαγορευτικό 3%, πήγε στο 2,7%, άρα στην Ιταλία έχουμε ανάπτυξη. Και θα πάρει και ενίσχυση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι το ΑΕΠ, το έλλειμμα, λες. Το έλλειμμα, ναι, συγγνώμη. Ναι. Μετά από αυτό το πράγμα, έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι παίρνει πάνω η Λεπέν, τα πάνω της η Λεπέν, και λέει: ορίστε την πολιτική την οποία εμείς έχουμε σκοπό να ακολουθήσουμε ανάλογα. Επικαλείται τη Μελόνι. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση. Έτσι όπως το λες πάντως, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια εργαλειοποίηση, εντάξει, αυτό που κάνει ο Μελανσόν είναι κλασικό, η κλασική συνταγή, δεν ξέρουμε ποιοι την κάνουν. Η Λεπέν κάνει αυτό το οποίο δεν περίμενε κανείς, εμφανίζεται θεσμική. Και ήπια και στην ουσία και να του δίνει λύσεις τόσο όσο και στην ουσία να τον επισκιάζει. Δηλαδή όταν εξαρτάται και στην υπερψήφιση των νομοσχεδίων, από αυτήν εξαρτάται στο κοινοβούλιο, αλλά και για θέματα διατήρησης ομαλότητας από την Λεπέν, το έχει χάσει το παιχνίδι. Με αυτό που μου περιγράφει. Τώρα να σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, από τη μία δείχνει ότι η Λεπέν βοηθάει στην λεγόμενη θεσμική δημοκρατία στην ομαλότητα, και από την άλλη του δίνει λύσεις αυτές που δεν μπορεί ο ίδιος. Και από την άλλη, τι φαίνεται στα μάτια του κόσμου, ότι να κύριε, ψηφίσατε αυτόν για πρόεδρο. Να, εγώ που δεν είμαι πρόεδρος, δίνω λύση στη δημοκρατία. Γιατί ακριβώς στην κοινοβουλευτική διαδικασία μπόρεσα εγώ να πάρω την εμπιστοσύνη σας. Πάντως, στο θέμα της οικονομίας, επειδή τα προβλήματα της Γαλλίας είναι δομικά, δηλαδή δεν είναι ότι ο Μακρόν κάνει περικοπές γιατί έτσι γουστάρει. Έχει θέματα η Γαλλία, έχει θέματα ανταγωνιστικότητας εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα οποία δεν οφείλονται μόνο στα προβλήματα της γαλλικής οικονομίας. Είναι μια συγκυρία, μάλλον συγκυρίες οι οποίες διαδέχθηκαν η μία την άλλη, και η Γαλλία είχε υπονομευθεί σε ό,τι αφορά στην ανταγωνιστικότητα από τη Γερμανία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή δεν βλέπω να έχει και λύσεις ο Μακρόν και δεν βλέπω να έχει λύσεις και η Λεπέν. Η Λεπέν τι θα κάνει δηλαδή. Αυτό που το οποίο θα κάνει δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο Μελόνι. Θα δώσει αυξήσεις. Για να δημιουργήσει. Από πού τι θα κάνει. Θα κάνει πληθωρισμό και το ασφαλιστικό πώς θα το καταστήσει βιώσιμο. Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή το την ερώτηση. Το ξέρω, μα ούτε αυτή μπορεί να τα απαντήσει. Ναι, ξέρω μόνο ότι η Μελόνι έκανε αυξήσεις και αυτή τη στιγμή η Ιταλική οικονομία ρολάρει και ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από το μήνα αυτό και μετά έχουμε ανάπτυξη στην Ιταλία. Άρα αυτά βλέπει ο κόσμος και δημιουργείται με ένα σου λέει δεν μπορεί να μην υπάρχει μια λύση. Και κάπου φωνάζουν όλοι και λέγει γιατί αυτή η πρόσθεση το αμερικάνικο άρμα. Και να ξανάρω τον κόλ πάνε στην επιφάνεια. Έτσι πάνε τα πράγματα. Αυτό μυρίζει Ρωσία από χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μυρίζει με Ρωσία. Η αλήθεια είναι όμως, η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία δεν προσδέθηκε στο αμερικανικό άρμα πριν εξαντλήσει τις δυνατότητες. Ο Μακρόν ήταν ο τελευταίος ο οποίος προσπαθούσε να βρει λύση με τη Ρωσία. Και δεν βρήκε, έπεσε σε τοίχο. Έτσι. Μετά δηλαδή άλλαξε. Όταν εξάντλησε τις προσπάθειες να υπάρξει συνεννόηση με τη Ρωσία και δεν μπόρεσε. Τώρα ξανάλλαξε. Αυτό σου λέω. Είναι το πρόσωπο. Τώρα ξανάλλαξε. Τελευταίες 3-4 μέρες. Mm. Ενώ όλοι λένε να πάμε μέχρι τέλος. Εναντίον του Πούτιν κτλ. Mm. Τώρα λέει, όχι, δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ταπεινώσουμε τη Ρωσία. Επανήλθε τώρα. Δηλαδή, αυτά βλέπουν οι Γάλλοι και δεν το έχουν εμπιστοσύνη. Τα προσπίσω, ναι. Ναι, αυτά τα προσπίσω, τα οποία είναι ασυνήθιστα στη γαλλική πολιτική.
στη γαλλική πολιτική σου λέει κάνεις ένα πλάνο, είναι όλη η ψυχολογία του των Γάλλων που προέρχεται από τον Δεκάρ, από τη φιλοσοφία του Δεκάρ. Το περίφημο βιβλίο Μεθοδολογία του Λόγου. Τι γίνεται, το σκέφτεσαι κάτι και μετά το εφαρμόζεις. Μεθοδικότητα, ναι. Ναι, με τρόπο μεθοδολογία και μεθοδολογία κλπ. Πολύ γνωστή η γαλλική, ας το πούμε, πρόταση πολιτισμού και καθημερινότητας. Και ο Μακρόν τα έχει κάνει πάνω κάτω. Τη μία λέει το ένα, τη μία λέει το άλλο. Δηλαδή, όπως κάποιος ο οποίος θέλει να επιβιώσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, και αυτό δεν αρέσει στους Γάλλους. Δεν θέλουν τους καριερίστες οι Γάλλοι. Υπάρχει βαθιά πολιτική κουλτούρα σε αυτό. Σου λέει καριερισμός δεν θέλουμε να έχουμε στην πολιτική ζωή. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να υπηρετούν τους πολίτες. Αυτή είναι η ψυχολογία. Μάλιστα. Για να δούμε στην πορεία. Άρα απεργίες μέχρι νεοτέρας, έτσι. Ναι, αρχίζει και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Αλλημονόμαστε. Εγώ ευτυχώς που είμαι γυμνασμένος, τώρα κάνω και λίγο πλάκα. Και πηγαίνω από το σπίτι μου, κάνω μία ώρα και 10 λεπτά και λέω να η προπόνηση. Δεν θα πάω γυμναστήριο, θα πάω. Πας με τα πόδια. Προσοχή στον δρόμο. Ναι. Ευχαριστούμε. Τα λέμε και στην πορεία, τα λέμε και την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας, Δημοσθένη. Ευχαριστούμε πολύ. Δημοσθένη Ζαβέτος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.